Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να παρέμβω είναι γιατί πληροφορούμαστε ότι πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική συγκέντρωση μελών στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ζητάμε από την κυβέρνηση και από την αστυνομία να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυση της έντασης. Απαιτούμε να αφαιθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. Μάλιστα, γίνεται λόγος ακόμα και για προπυλακισμό βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από σήμερα το πρωί, τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ, όσο από το ΚΚΕ, όσο και από το ΜΕΡΑ25, είναι εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων. Αυτή τη στιγμή η υγειονομική βόμβα στο κέντρο της Αθήνας δυστυχώς αποτελεί το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί 6.000 αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα αυτή την ημέρα με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της Κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η υγειονομική βόμβα και όχι ειρηνικές περιφρουρημένες συγκεντρώσεις οι οποίες τηρούν όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες και να σταματήσει επιτέλους να ρίχνει λάδι στη φωτιά η κυβέρνηση με τη στάση της.